Ακόμη μία δράση του Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής που απευθύνεται σε μικρά παιδιά αλλά και σε γονείς θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 7 Απριλίου. Η δράση ονομάζεται Πεζοπορία και θα είναι η ανάβαση στο οχυρό νυμφέας με εκκίνηση της κατασκηνώσης της Πανδρόσου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή φιλοξενούμε την κυρία Χριστίνα Σόφτα, υπεύθυνη του προγράμματος Πεζοπορία του Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής και μέλος του Συλλόγου. Κυρία Σόφτα, να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, κυρία Πασχαλίδου. Πείτε μας δύο λόγια για την δράση αυτή του Ορειβατικού Συλλόγου, η οποία έχει αγαπηθεί και έχει ιδιαίτερη σημασία που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή 7 του μηνός. Χαίρομαι πολύ που μου λέτε ότι έχει αγαπηθεί. Αυτός είναι και ο σκοπός. Είναι μια δράση του Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής που απευθύνεται σε μικρά παιδιά, σε γονείς με μικρά παιδιά, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το άθλημα της ορειβασίας, να γνωρίσουν τον τρόπο αυτό ζωής του ορειβάτη και εφόσον τον αγαπήσουν να το συνεχίσουν και στην περαιτέρω ζωή τους. Πολύ ωραία. Όπως προείπαμε, έχει ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη δράση, γιατί πραγματοποιείται και την Κυριακή 7 Απριλίου, η οποία είναι και η 78η επέτειος Μάγης των Οχυρών, και θα υπάρχουν εκδηλώσεις και στο οχυρό της Νυφές, και θα ήθελα να μας πείτε λίγο αναλυτικότερα το πρόγραμμα της ημέρας. Θα συγκεντρωθούμε το πρωί στις 8 η ώρα στο πάρκινγκ της Νομαρχίας, όπως και είναι το καθιερημένο σημείο συνάντησης των ορειβατών. Θα μεταβούμε στις κατασκηνώσεις της Πανδρόσου, από όπου είναι η εκκίνηση της πεζοπορίας, και θα περπατήσουμε περίπου 2 ώρες σε μια χαλαρή ανοιξιάτικη διαδρομή. Εύχομαι να είναι ανοιξιάτικη και να μην βρέχει. Και θα φτάσουμε στον χώρο των εκδηλώσεων. Εκεί θα ακολουθήσει κανένας, θα παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις καταβούληση, αν θέλει να μείνει περισσότερο ή αν θέλει να γυρίσει μετά πάλι με τον Ορειβατικό Σύλλογο. Είναι μια δράση που γίνεται κάθε χρόνο από τον Ορειβατικό Σύλλογο αυτή τη μέρα, δηλαδή πάντα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδρομή. Είναι μια μέρα μνήμης που θα θέλουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο να την τιμήσουμε. Εξαιρετικά. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν μόνο μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου ή οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να συμμετέχει? Όχι, η δράση είναι ανοιχτή στο κοινό της Κομωτινής. Μπορεί να δηλώσει όποιος θέλει και όποιος κρίνει ότι μπορεί να συμμετέχει και θέλει να το διαπιστώσει με τα παιδιά του, να κάνει δηλαδή μια δοκιμή και να δει αν τους αρέσει και αν μπορούν. Είναι ανοιχτή σε όλο το κοινό της Κομωτινής. Εξαιρετικά. Πού γίνονται οι δηλώσεις συμμετοχής? Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται την μέρα της συνάντησης. Σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι δύσκολη η πεζοπορία, τη ζητάμε από πριν για να δούμε ποιο θα είναι το, από ποια μέλη θα αποτελείται η ομάδα και να λάβουμε και εμείς τα κατάλληλα μέτρα. Αλλά σε πεζοπορίες όπως είναι αυτή που είναι πολύ βατές και εύκολες, δηλώνει συμμετοχή κανείς το πρωί της Κυριακής στην συνάντηση. Πολύ ωραία. Το επίπεδο δυσκολίας της δράσης αυτής είναι μικρό, έτσι? Είναι βαθμού... Ναι, πάντα επιλέγουμε διαδρομές, αυτό που ονομάζουμε εμείς βαθμού δυσκολίας 1, δηλαδή είναι διαδρομές που απευθύνονται σε αρχάριους. Από αυτές ξεκινάμε να γνωρίζουμε την ορειβασία στα παιδιά, δεν θα τα πάμε σε διαδρομές που δεν θα μπορούν να τα απεξέλθουν. Οπότε νομίζω ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αυτή τη δοκιμή. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία δυσκολία που να είναι αποτρεπτική. Πολύ ωραία. Από τι ηλικία και μετά μπορεί να δηλώσει κάποιο παιδί συμμετοχή μαζί με το γονέα φυσικά? Στις διαδρομές που οργανώνουμε εμείς έχουν έρθει παιδιά και από 3,5 χρονών που περπατάνε μόνα τους και πολύ μικρότερα φυσικά που μπορεί να τα κουβαλάνε και οι γονείς τους σε κάποια σε ειδικά καθίσματα. Αν χρειαστεί δηλαδή για κάποια ώρα να τα κουβαλήσουν και να περπατήσουν λιγάκι κτλ. Αυτό πάλι το κρίνει ο κάθε γονέας. Ωραία. Δεν υπάρχει ηλικία για να συμμετέχει κανένα στην διαδρομή. Όταν βλέπουν ότι το παιδί τους μπορεί να τα απεξέλθει, μπορούν να το φέρουν. Πολύ ωραία. Κυρία Σόφτα, και κάτι ακόμη, πού μπορούν να μάθουν όσοι ενδιαφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες? Πού μπορούν να σας βρουν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Ασφαλώς. Υπάρχει σελίδα στο Facebook της ομάδας. Μπορούν με μήνυμα εκεί. Το τηλέφωνο μας επίσης είναι διαθέσιμο και στην σελίδα αυτή και στα έντυπα του Συλλόγου. Όποιος θέλει να πάθει πληροφορίες μπορεί να μας βρει και θα του δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Εξαιρετικά. Κυρία Σόφτα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.